Σήμερα θα κάνουμε 5 challenge τα οποία θα μου βάλει ο κύριος από εδώ. Γιάννης Παύλα Άκα Γιάννουμπας, number one gamer της καρδιάς μου. Δεν ξέρω για σας. Ο gamer της καρδιάς. Έτο τρελό, μπίπι. Ο αγρότης της καρδιάς σας επέστρεψε. Επιστρέφουμε στην επιφυλή. Δεν ξέρω τι έχει ετοιμάσει για μένα, θα μας τα πει τώρα αυτός. Πριν τον δώσουμε όμως το μικρόφωνο, θα πρέπει να κάνεις ένα like στο βίντεο για να βοηθήσεις τον αλγόριθμο να το πετάξει σε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται. Και εννοείται, μάγκες, κάντε subscribe, πάτε στο κόκκινο κουμπί κάτω, κάντε εγγραφή και εννοείται, μην ξεχνάτε να πατάτε το καμπανάκι. Άκου πως είχε η καμπάνα. Μ' άφησες έτσι. Τι είναι αυτό? Ήταν πολύ awkward αυτό. Τέλος πάντων, αυτό που δεν είναι awkward είναι αυτό που θα πάθεις. Θα σου βάλω 5 challenges εκεί έτσι ωραία. Θα σου βάλω το test of strength, το test of resolve, το test of speed. Θα σου βάλω, έχω φτιάξει μερικά. Αν νικήσεις τα 3, είσαι καλός, μια χαρά. 5 challenges είναι όλα. Ναι, θα κερδίσεις και κάτι. Θα βρούμε, θα κερδίσεις. Λογικά θα σκεράσω καμιά wagyu μπριζό. Oh, wagyu. Θα πάρουμε τα wagyu μπριζό. Έχω κερδίσει σίγουρα, να ξέρετε. Άμα χάσεις όμως, θα πρέπει να συμμετέχεις στο βίντεο που θα κάνω πιο μετά. Μην το αρέσει μόνο μήκο τη ρόπιτα. Και θα πρέπει να είσαι μέσα. Και να το τηρήσεις. Θα πεθεί και προπόνηση αναγκαστικά σε αυτό το βίντεο. Για να κάψουμε λίγο τη σφολιάτα. Τι να την κάψουμε, squats, αν όλα leg day deadlifts και θα πρέπει να μην χεστούμε, τι εννοείς? Με πάνω θα σκάσουμε στην προπόνηση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι να σου ξεκινήσουμε. Βρήκα το κατάλληλο challenge για την αρχή, τεστ υπομονής. Jump kick. Έλα, κάτσε. Εγώ πρέπει να κάτσω. Κάτσε. Jump kick, τι είναι αυτό? Jump kick. Πώς το πες έτσι, ρε, σαν τον παππού μου πήγε να πάρει εφημερίδα. Το παίζω αυτό το παιχνίδι. Σπέσεις και βελάκια, τίποτα άλλο. Οκ. Okay. Τι είναι τεστ υπομονής, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι, περίμενε απλά να ανοίξεις το game. Οκ, okay, οκ. Okay. Τα Super Mario είναι. Αυτό το κάτω που κάνεις θα σε βοηθάει να πετάς πιο ψηλά. Όσο πιο πολύ το πατάς, τόσο περισσότερο. Ωραία, εδώ είναι το. Το κάτω ή το πάνω. Σπαστικό παιχνίδι. Ωραία, θα πρέπει να μπεις εδώ μέσα. Σε 15 λεπτά. Πιστεύω ότι το έχω. Εδώ είναι. Ωραία, πρέπει να φτάσει εδώ. Σε 15 λεπτά, στο 15%. Σε 15 λεπτά πρέπει να φτάσει στο 16,28%. 15 λεπτά για να φτάσει στο δεύτερο μέρος, 15%. Ορίστε. Με το 3 ξεκινάς. Οκ. Okay. Ναι. 1, 2, 3, go! Ουί. Τι κάνει, ρε μ***? Όχι, ρε μ***! Έλα, ρε φίλε! Σχεδόν 5 λεπτά! Έλα, ρε φίλε! Και ο Χρήστος είναι ακόμα στην αρχή. Έλα, όχι! Λίγο θέλει αυτό, πολύ. Ναι, ναι, σωστά. Λίγο, όχι τέρμα λίγο, λίγο περισσότερο από το τέρμα λίγο. Γιατί? Ρε! Το πρώτο τελευταίο. Εγώ το απολαμβάνω, δεν ξέρω για σένα. Το νιώθεις, αρέσει! Όχι! Μπιμπι! Ε, το τρελό! Ρε! Το δεξιά και είναι πιο εύκολο, Χατζαφέρ! Το 2.47. Και είναι ακόμα στην αρχή, ε! Ρε! Πάλι στην αρχή! 10, 9, 8... Στην αρχή είμαι ακόμα! Άντε, ρε! Σε λίγο τα δευτερόλεπτα θα είναι λιγότερα από το 100% που φτάσες. Έλα, 0. Έχασε. Ε, το τρελό, έχασε! Δεύτερο challenge τον παίρνω από το PC, γιατί νομίζω του βγάλαμε λίγο την πίστη εκεί πέρα με το jumping. Οπότε θα του δώσω κάτι πιο χαλαρό, γιουγκιάκι. Θα του δώσω το ντεκάκι μου και θα του πω να κάνει άμον δύο κάρτες. Δεν είναι δύσκολο. Τι πρέπει να κάνεις? Λοιπόν, κάρτες που θα πρέπει να κατεβάσεις ένα γύρο είναι αυτός. Α, ritual είναι αυτός, ε. Ναι, και αυτός. Και αυτός είναι fusion. Mm-hmm. Εν ολίγης, το deck μου είναι ritual deck. Ξέρεις το ritual, το mechanic. Με μια level. Spell card συνήθως γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Mechanic. Με τις ritual κάρτες τέλος πάντων. Και πρέπει να έχεις και. Τι ritual spells. Ναι. Αυτό όμως δεν κάνουν ritual summon με levels. Αυτά εδώ τα Drytron κάνουν ritual summon με attack. Θα σου δείξω τώρα. Και όλα αυτά εδώ τα Drytron τέρατα έχουν, ναι, 2000 attack. Οπότε θέλεις δύο Drytron τέρατα, ναι, και τα διώχνεις grave και έρχεται αυτός. Χωρίς το... να έχω κάποια spell card για να το καλέσω. Με τη spell card, ναι. Okay. Αυτός εδώ έρχεται από αυτό το τέρας. Okay. Ε, μας. Δηλαδή πρέπει πρώτα να καλέσω ritual αυτό. Δεν είναι ritual, link είναι. Έρχονται πανεύκολα, διάβασα. Τις κάρτες μας, ωραία. Αν θυμάμαι καλά, πρώτα παίζεις αυτό εδώ. Add one level 7 or lower ritual monster from your deck to your hand. Οκ. Okay. Ένα ritual monster από το deck. Σωστά. Yep, αυτός ήταν. Αλήθεια λες. Αυτό να πει. Α, Ben 10. Αυτό έψαχνα, τον Ben 10. Με τα πολλά μάγκες δεν καταλάβαινα τίποτα απολύτως από το τι μου εξηγούσε ο Γιάννουμπα. Απλά έλεγα ό,τι κίνηση μου έρθει στο μυαλό και ο Γιάννης μου λέει για μένα είναι σωστή ή όχι για να την κάνω. Για να καταφέρω να καλέσω το πρώτο τέρας μου πήρε περίπου 20 λεπτά. Μπορώ άνετα να πω ότι ήταν πραγματικό challenge, καθώς ο Γιάννουμπα καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού είχε στο μυαλό του ότι εγώ ξέρω πώς λειτουργεί το deck του. Αλλά ξέρεις τα Drytron τι κάνουνε. Τι κάνουνε. Τι effect κάνουνε. Πώς έρχονται summon από τον grave. Πώς έρχονται. Πώς έρχονται σαν από τον grave. Με το τέτοιο. Πώς κάνουν effect. Τι πρέπει να κάνεις τώρα για να το φέρεις.
Έλα ρε, πώς έχω... Θα κοιτάξω από το grave μια... Από το... Τι θα στείλεις, γιατί αντάρεις αυτό εδώ. Ωραία, αντίο σας, φιλάκια ρουφιχτά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο χαζός ένιωθα. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα και ξαναδιάβαζα τα effect μιας κάρτας για να πάρω στην τελική το approval του Γιαννούμπα για να καλέσω οποιοδήποτε τέρας. Αυτόν θα καλέσω. Κάλεσε τον. Τον έφερα! Και τώρα τι κάνεις για να τελειώσει. Πρέπει να φέρω και το άλλο. Και έρχεται το φίλος. Ορίστε. Έτσι, επειδή έκανα το activate αυτού και έφυγε η spell card κάτω, πάνε και αυτά τα δύο. Red Ice Black Dragon και Mad Dark Magician. Και φέρνω Red Ice Dragon. Dark Dragon. Την ένωση. Patron Meteonis Dragonidis. Κέρδισα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πώς φάνηκε το experience? Πολύ δύσκολο, video. Πολύ δύσκολο deck, ρε φίλε. Εγώ θυμάμαι το synchro cut που έπαιζε ότι και που έσκαγε στο crash card. Λοιπόν, είμαστε 1-1 στο σκόρ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι ευχαριστημένος με την νίκη μου, διότι είχε πολύ help. Δεν καταλάβαινα τίποτα στο προηγούμενο, να ξέρετε. Δηλαδή, ό,τι θυμόμουν από τις κινήσεις που με έδειξε. Πάμε στο κομμάτι μου, γυμναστική. Ποιο challenge είναι αυτό, της δύναμης. Στο strength, θα το πούμε έτσι. Είναι εδώ πέρα, ό,τι σου σκάσει. Ό,τι μου σκάσει, θα κάνουμε δύο ασκήσεις. Πρέπει να τις κάνω για 60 δευτερόλεπτα χωρίς να κοπώ. Θα κάνεις 60 π.χ. σου σκάει shoulder press. Κάνεις εκεί shoulder press τα κιλά που νιώθεις. Θα το βάλουμε στο 50% της μέγιστή σου. Ναι. Στο 50% της μέγιστή σου. Θα κάνεις, ξέρω εγώ, για ένα λεπτό. Μετά τη δεύτερη άσκηση. Οκ, okay, πάμε. Τρία. Ξέρω σου σκάει deep. Δύο. Το ίδιο. Ένα. Πρώτη άσκηση θα σκάσει. Για να δούμε πώς θα αρχίσει. Front squat. Το θέλεω. Καθόλου. Στο 50% της μέγιστή σου front squat. Μετά και μετά τι θα κάνεις. Κάτσε να σου βγάλω κάτι κακό. Να σου βάλω, να σου βάλω ένα κανονικά σκουάτς πρέπει να βγάλω τώρα. Όχι. Πόδια, θα πεθάνει. Plank. Easy. Έλα ρε φίλε. Easy. Front squats. Έξι, πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, τσα! Πάμε! Γρήγορα, γρήγορα, πλάνε, όπως είσαι! Πάρε τις παραλέτες, ή όπως είσαι μέσα! Δέκα, νέα, οκτώ, εφτά, πάμε, πάμε, τρία, δύο, ένα, ωραίος. Πέρασε το τεστ της δύναμης. Το περιμέναμε ότι θα το περάσει, αλλά το κάναμε δύσκολο. Ήταν δύσκολο, όντως ρε. Ένα που έχω κοντά στην Πάγκη Μπριζόλα. Άντε, άντε. Και έχουμε φτάσει στο σκορ 2-1, κυρίες και κύριοι. Και ο κύριος Γιαννουμπίδης θα μας πει επόμενο challenge. Όσου. Test of speed. Αυτό εδώ το challenge, αυτό το game είναι ο λόγος που δεν μπορώ να κάνω front squat. Δεν μπορώ να κάνω clean and jerk. Δεν μπορώ. Έχω κάνει στο παρελθόν μέχρι τα 60 κιλά πήγα. Μετά πονούσα πάρα πολύ εδώ. Δεν φταίει το παιχνίδι. Ο Γιαννούμπα στέει που το καίει, να ξέρετε. Ναι, βασικά το παιχνίδι φταίει. Γιατί είναι εθιστικό. Άμα αρχίσει κάποιο να παίζει για το αρέσει, θα φτάσει εκεί. Πάμε να δούμε ένα demonstration από το Γιαννούμπα τώρα, ένα round. Τι είναι αυτό, ρε. Δεν πώς το πάει ο άλλος. Ούψ. Τι κάνεις κλικ με ποντίκι, φαγεντή. Εδώ. Ναι. Αλφαγεντή. Το πάει όμως, το βρίσκει. Ω. 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 Τι συνέχισε, ρε. Τη πίστα. Τι κάνεις, ρε, το άφησε. Κάνεις τα χέρια του. Νόμιζα τελείωσε η πίστα, ρε. Όχι, όχι ρε. Λοιπόν, είμαστε 2-2. Το πιο γρήγορο 2-2 του κόσμου. Σου είπα, να μην σου βάλω λάθος. Σου είπα να σου βάλω Minecraft που είναι πιο απλό, να χτίσει ένα σπιτάκι. Δεν έχω παίξει ποτέ, δεν ξέρω. Θα σου βάζω να χτίσει ένα σπίτι, μωρέ, με ό,τι έπρεπε. Για τα δύσκολα είμαστε. Να γυμναστεί. Πάμε για το τελευταίο challenge το Μεξικό, θα γκρογκράκ από τα front squat. Το τελευταίο τώρα χρειάζεται μαγιό. Το φορέσαμε και για πες το challenge, κύριε Γιαννούμπα. Κοιτά, πού μπορεί να πει με το μαγιό.
Στο τζακούζι, ε. Κάντο γρήγορα, ξέρεις, πήγαινε μόνο σου. Τι θα σου δείξει και τον δρόμο, Χατζαφέρ. Μπες μέσα. Είδα τι έκανε στο Αφέτορ Games. Μην τολμήσεις και διαμαρτυρηθείς. Για πες. Χρονομετράκι, 5 λεπτάκια. Εγώ πάω, ο ενοχλητικός εγώ θα κάθομαι με το λάστιχο, θα το βρέχω με κρύο νερό και θα βαράς καλάθια. Οκ. Πώς θα βάλει. Ωραία, βασικά πρέπει να αντέξεις και να βάλεις τουλάχιστον 30 καλάθια. 30 καλάθια! Εκεί πέρα με μια μικρή μπάλα, ρε Κατζαφέρη. Για φέρε. Πόσο δύσκολο να είναι. Για φέρε. Ωραία. Ωραία. 5.30 ξεκίνησαν, ωραία. Βάζουμε εδώ. Μπάλα, την μπάλα. Μαρίνα! Νόμιζες ότι θα ξεκινήσουν έτσι απλά! 2! Που είναι το... Έλα, πέντε μέχρι. 3! Ρε, καλάθια είναι! Πάμε! 4 έχω, ρε. Σαν Κατζαφέ! 5! 6! Κατευθείαν κεφάλι. Πώς που. Θα πω καμιά σαβούρα. 8. 9. Αυτό το βίντεο. Γιατί ρε. Για να σπάσει την κάμερα. 10. Πάμε τώρα τι το πάει. 11. Βάλε 15 και θα δεις τι γίνεται. 12. 13. Βάλε αδελμάς. Το 14. Σίγουρα θα βάλεις το 15. 15. Το τρελό. 16. Το τρελό. 16. 17. 17. Όχι ρε. 18. 19. Πόση ώρα έχει! Άλλα 10! Άλλα 9! Πόση ώρα έχει! Θα χτυπήσει τώρα! Έχει 2 λεπτά! Ωραία πράγματα τα δυνατά μου! Άλλα 9 έχω! 2 έχει! Ρε! Μη το βάζεις! Άλλα 8! Μη το βάζεις! Ρε! Στεφκάρι έγινε σε... Αλέξ! Με λίγο νερό είναι στεφκάρι, για να πέτω! Πάτα! Ε! Άλλα 5! Ρε σταμάτα να το βάζεις! Λεμπρόνς! Άρα 4! Ζαφέρι! Μη! Όχι ρε! Εσύ θα το πιάσεις! Μη! 5 τώρα! Όχι ρε! Όχι και εμένα! Άλλο ένα! Άλλο ένα! Άλλο ένα! Άλλο ένα! Πέρ' την μπάλα! Πέρ' την μπάλα! Έχω! Έλα ρε φίλε! Κέρδισα. 3-2. Θες και εσύ λίγο. Όχι, 3-2. Έλα λίγο εδώ. Έλα λίγο εδώ. Αυτό το βίντεο δεν πρέπει να πει. Έχουμε ξεκινήσει με το ορεκτικό, το οποίο είναι ριζότο μανιταριών. Έχουμε χωρίσει τα 3. Για να φάει και ο Τζούς. Και ο Γιαννούμπα. Ναι, μας λείπει μόνο το αλατοπίπερο για να βουτήξουμε μέσα. Αρχηγό, είπε κανείς αρχηγός. Τι κάνουν κρίσκο για άβολικα για... Καλέ είναι. Τουμπάνο, τουμπάνο. Δεν το έχουν δέσει τέλεια. Άμα το φτιάχνω εγώ αυτό, άμα προσπαθούσα, σίγουρα θα πήγαινα τουλάχιστον 5 πράγματα λάθος. Η σανσούρια σε αριστερή είναι πέστα από θυμάρι με τσίλι και δεξιά είναι τύπου demi glace με πελαιωμένο μισκι. Πουρές, πατάτε πιάντε. Cheers, ευχαριστούμε κύριε Γιαννούμπα. Για πες μας άποψη. Η μπριζόλα είναι λουκούμι, μάγκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνεις καλύτερη εσύ, Wagyu. Φίλε, κοίταξε να την κάνω εγώ, πάντα έχει ένα κλικ. Ένα πόντος είναι επειδή είναι από τα χεράκια μου, κατάλαβες. Λοιπόν, μάγκες, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe στο κανάλι, παρέστε καμπάνα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.